Κοντά μας από την πλευρά των παικτών του Χαραβιακού, ο αρχηγός Γιάννης Μιχαηλίδης. Γιάννη, καλή αρχή σήμερα για τον Χαραβιακό με ένα 0 απέναντι στον Ηρακλή Περιστερίου εδώ στον Ήφαιστο. Μια μεγάλη νίκη κιόλας, γιατί είναι και πρεμιέρα, επειδή ήταν και μια καλή ομάδα ο αντίπαλος. Η σκέψη μετά από αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, παρότι κερδίσαμε. Και κάναμε καλή αρχή στο πρωτάθλημα, γιατί πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν δυσκολίες και παγίδες. Σήμερα δεν μπήκαμε στο παιχνίδι καλά. Δεν συνεχίσαμε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια. Μας είπε ο προπονητής ότι πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Αλλάξαμε όντως. Ήμασταν πολύ καλύτεροι στο δεύτερο. Και ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα γκολ του Γκούγκα. Και από εκεί και πέρα κάναμε διαχείριση του παιχνιδιού. Όμως ο Χαραβιακός δεν ήταν αυτός που έπρεπε στην πρεμιέρα για μένα. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ήμασταν έτοιμοι ακόμα. Όλοι ξέρουν το στόχο της ομάδας και ότι ο Χαραβιακός πρέπει να μπαίνει μέσα να καθαρίσει τα παιχνίδια. Όχι να τα υποτιμάει, αλλά πρέπει να μπαίνει μέσα και να κάνει νίκες παντού. Από εκεί και πέρα τώρα συνεχίζουμε. Είναι δύσκολη συνέχεια, δεν πρέπει να υποτιμούμε κανένα αντίπαλο. Και με εμπιστοσύνη στο συμπαίκτη μας και στον προπονητή μας να συνεχίσουμε. Υπήρχε ένα παραπάνω άγχος όσο πέναγε η ώρα και δεν πέναγε στα δίχτυα. Γιατί ήταν και η πρεμιέρα, δεν το ένα άγχος, αλλά και το άλλο ότι σε κάποιες φάσεις είχατε έτσι μια νευρικότητα, ενώ ήταν καλή, από καλή θέση οι ευκαιρίες αυτές. Ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Μπορεί να υπήρχε νευρικότητα. Είναι η πρεμιέρα που ο εραστέχνης ποδοσφαιριστής έχει να παίξει ποδόσφαιρο από το Μάρτιο-Απρίλιο. Είμαστε και μια καινούργια ομάδα. Δηλαδή, κάναν οι άνθρωποι της διοίκησης φέτος κάποιες κινήσεις και είναι όλα καινούργια τα παιδιά μαζί με μένα και από εκεί και πέρα ήμασταν έτοιμοι ακόμα και μαζί ότι η πρεμιέρα κρύβει δυσκολίες, γι' αυτό παρουσιαστήκαμε λίγο νευρικοί, θα έλεγα. Αλλά όχι, άγχος δεν έχουμε. Εμείς παίρνουμε στο γήπεδο να κερδίσουμε τον κάθε αντίπαλο. Αυτό επιτάσσει η δυναμική της ομάδας και συνεχίζουμε. Και μια τελευταία ερώτηση του προσωπικού. Είσαι στην ομάδα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, φέτος ήρθες και αρχηγός κιόλας. Πώς είναι αυτό το συνέστημα και η τιμή κιόλας? Εντάξει, εγώ είμαι δεύτερος αρχηγός. Φυσικός ηγέτης της ομάδας είναι ο Θεολόγος του Κουτζόγλου. Φυσικά. Εγώ μόνο τιμή αισθάνομαι φορά αυτή τη φανέλα που μου έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτή την τιμή. Και από εδώ και πέρα, όπως όλοι μας, θα είμαι και εγώ αυτός που πρέπει. Γιατί, επαναλαμβάνω, ήμασταν ανέτοιμοι. Και περνώντας μια-δύο εβδομάδες, θα είμαστε αυτοί που πρέπει. Και θα το δείξουμε στο γήπεδο. Συνεχίζουμε με πάθος και με πίστη στις δυνατότητές μας. Πολύ ωραία, στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία του εδώ. Ευχόμαστε ότι καλύτερο στο πρωτάθλημα και για εκείνον αλλά και για τον Χαραβιακό. Πάντα με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.